Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και την πιο κρίσιμη εβδομάδα της πανδημίας, κυρίες και κύριοι, διανύει η Θεσσαλονίκη με το σύστημα υγείας να δέχεται αφόρητες πιέσεις. Χθες ανακοινώθηκαν 595 κρούσματα στην πόλη, αριθμός που εκτιμάται από τους ειδικούς ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για τις επόμενες 10 ημέρες. Δραματική είναι η αύξηση εισαγωγών και διασωληνωμένων με κορονοϊό στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, μόλις 12 διαθέσιμες κλίνες μεθ υπάρχουν σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κατερίνη και Καβάλα. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας με τον Χρήστο Νικολαίδη, την Αδαμαντία Λιόλιου και τον Νίκο Γιαπρακά. Πρώτα όμως πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με όλα όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στο κόκκινο. Για ακόμη μια μέρα λαβωμένο μπαίνει στη μάχη της εφημερίας. Πιο δύσκολο από τις προηγούμενες φορές, φοβόμαστε την προσέλευση των θετικών, φοβόμαστε την προσέλευση των βαρέως πασχόντων με COVID. Η μονάδα εντατικής θεραπείας, οι κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι 42, οι 40 όμως δυστυχώς είναι ήδη κατηλημμένες. Λοιμοξιολόγοι και εντατικολόγοι καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά όλο και πιο νέων ηλικιακά βαριά ασθενών. Έχουμε πολύ βαριά περιστατικά, γιατί είναι άνθρωποι πολύ βαριά. Όσο εξαπλώνεται το κύμα του ιού στην πόλη, τόσο θα βλέπουμε και ασθενείς σε πολύ βαριά κατάσταση. Το μέσο όρος ηλικίας έχει πέσει πολύ. Νοσηλεύονται όχι μόνο σε μονάδα εντατικής θεραπείας και στα τμήματα. Άνθρωποι 30-35 χρονών. Η εφημερία σήμερα εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης άρχισε στις 8 το πρωί με μόλις 2 κενά κρεβάτια από τα 42 που διαθέτουν συνολικά οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Για άλλη μια μέρα, ο ουρακόσμου σχηματίστηκε από νωρίς το πρωί και στον προάβλιο χώρο νοσοκομείου για COVID τεστ. Ήρθα σε επαφή με άνθρωπο ο οποίος έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον κρούσμα, οπότε ήρθα να το ελέγξω λίγο κι εγώ. Έχω κάποια δεκατά εδώ και 3-3 μέρες και ήρθα προληπτικά να το κάνω. Οι αντοχές δοκιμάζονται σε κάθε νοσοκομείο που βρίσκεται σε εφημερία στη Θεσσαλονίκη. Στο Ιπποκράτιο έσπασαν το ρεκόρ με 117 εισαγωγές σε μία μόλις εφημερία. Εμείς σε κάθε εφημερία πλέον μετά από τις τελευταίες τρεις, όλοι οι συνάδελφοι. Κινούμαστε στα όρια της αντοχής μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι με σάρκα και οστά. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, οι ΜΕΘ COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα νοσοκομεία Χαλκιδικής, Κατερίνης και Καβάλας, είναι 211. Από αυτές, οι 199 είναι κατηλημμένες και 12 κενές. Ποσοστό που αγγίζει μόλις το 6%. Δηλαδή, η πληρότητα βρίσκεται πλέον στο 94%. Τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη παρουσίασαν επιστημονικοί και υγειονομικοί φορείς στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Το στίχημα όλων είναι πώς θα περισσώσουμε όλο το σύστημα υγείας. Δηλαδή αυτή η δουλειά που γίνεται είναι ότι πρέπει να δουλεύει το υπόλοιπο σύστημα υγείας και να δοθεί χώρος για τους ασθενείς με COVID. Κανένας δεν πρέπει να μείνει έξω. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας απίφθινε για άλλη μια φορά δραματική έκκληση στους Θεσσαλονικείς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για μια πιο αισιόδοξη επόμενη ημέρα. Πρώτη γραμμή άμυνας των οργανωμένων κοινωνιών ήταν και παραμένει ο περιορισμός των μετακινήσεων, ο περιορισμός των επαφών, τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και σίγουρα το απλό πράγμα. Η μάσκα. Η μάσκα είναι το μόνο εμβόλιο πριν το εμβόλιο. Εν τω μεταξύ, συνολικά 21 νοσηλεύθριες με εξειδίκευση στις μονάδες εντατικής θεραπείας από Κρήτη, Κομωτινή, Άρτα και Ιωάννινα επιστρατεύονται θελοντικά και έρχονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο. Και θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ρεκόρ εισαγωγών, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ χθες στο Ιπποκράτειο. Μεγάλη πίεση στο Παπανικολάου και η εφημερία στο ΑΧΕΠΑ ξεκίνησε σήμερα και θα μας τα πει ο Χρήστος Νικολαίδης με μόλις 2 κρεβάτια μεθ. Και να, Χρήστο. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά όση ώρα βρισκόμαστε εδώ από τις 8 το πρωί, οπότε και άρχισε η σημερινή εφημερία για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καταγράφουμε σκηνές πίεσης και αγωνίας. Συνεχώς, κάθε λίγα δευτερόλεπτα, ασθενοφόρα με σιρήνες έρχονται εδώ προκειμένου να αφήσουν κάποια περιστατικά. Τα περισσότερα, 80% αφορούν περιστατικά COVID, ενώ πραγματικά είναι εξαιρετικά πιεστικές οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν εδώ. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά,
Πραγματικά, άνθρωποι από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δοκιμάζονται οι αντοχές του νοσοκομείου για μία ακόμη ημέρα. Η εφημερία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τις αντοχές του νοσοκομείου. Άλλωστε, το ίδιο ήταν οι εφημερίες και για τα άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης χθες και προχθές. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης είχαμε ρεκόρ, ένα αριθμό ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές. 117 άνθρωποι μπήκαν για να νοσηλευθούν μετά από έντονα συμπτώματα COVID στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ενώ στο Παπανικολάου, το οποίο εφημέρευε μέχρι τις 8 σήμερα το πρωί, είχαμε 72 εισαγωγές. Έχουμε 12 κλίνες μεθ στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και τη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή στη διάθεση του συστήματος. Μόλις 12 από το σύνολο των 211 κλινών εντατικής θεραπείας που υπάρχουν σε αυτούς τους τρεις νομούς. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στο Παπανικολάου έχουμε 42 διασωληνωμένους. Στη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας είχαμε 6 διασωληνώσεις από ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονταν σε απλές κλίνες, αλλά έπρεπε να διασωληνωθούν και να μεταφερθούν σε κλίνες ΜΕΘ, ενώ είχαμε και 72 εισαγωγές. Τόσο από περιστατικά που είναι από Θεσσαλονίκη, ενώ είχαμε και άλλες 5 εισαγωγές από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά 77. Να μην ξεχνάμε ότι σε ιδιαίτερη πίεση βρίσκεται τόσο η περιοχή της Δράμας, όσο και η περιοχή της Πέλλας, Λίνα, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Τέλος, πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι του Εθνικού Συστήματος Υγείας εδώ στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο περιμένουν ως θείο δώρο τους εθελοντές νοσηλευτές οι οποίοι θα έρθουν στην περιοχή για να αναλάβουν καθήκοντα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τόσο από το Ηράκλειο της Κρήτης, όσο και από κάποιες άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Τους αναμένουμε το βράδυ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τους υπευθύνους της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι εθελοντές αυτοί θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα ειδικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τους καλύπτονται τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και διατροφής, όπως επίσης και ένα επιπλέον επίδομα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μπει στη φάση στην οποία αν χρειαστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και με το δεδομένο ότι θα έχουμε μεγαλύτερη πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν είναι καθόλου απίθανο να προχωρήσουμε σε υποχρεωτικές εντάξεις νοσηλευτών και γιατρών του ιδιωτικού τομέα στα δημόσια νοσοκομεία, Λίνα. Και γίνεται έκκληση στους γιατρούς που μπορούν να βοηθήσουν να σπεύσουν στην Θεσσαλονίκη, γιατί τα πράγματα εκεί είναι πραγματικά δύσκολα και το λένε και οι αριθμοί. 6% μόλις των κλινών ΜΕΘ είναι κενές στη Θεσσαλονίκη, 25% στην Αθήνα. Αυξάνεται, κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, σταθερά το επιδημιολογικό φορτίο στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Είναι απόρρια της μεγάλης κυκλοφορίας του κορονοϊού τις προηγούμενες 3 εβδομάδες. Οι ειδικοί προβλέπουν σταδιακή σταθεροποίηση στην εξέλιξη της πανδημίας, παρακολουθώντας τα δεδομένα που προκύπτουν καθημερινά εν μέσω της πανδημίας. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση σχεδιάζει επί χάρτου τη σταδιακή άρση από το lockdown εν ώψη και των γιορτών των Χριστουγέννων. Η επέλαση του κορονοϊού συνεχίζεται στη χώρα και με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέσα σε ένα 24ωρο 63 ασθενείς έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους και εκτοξεύτηκαν στους 443 οι διασωληνωμένοι με κορονοϊό, ενώ τα κρούσματα που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα ήταν 2.422. Οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες, ωστόσο οι επιστήμονες βλέπουν τα πρώτα σημάδια από την απόδοση των μέτρων. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια σταθεροποίηση κυρίως του αριθμού των κρουσμάτων και όσο αυτά τα νούμερα παραμένουν, θα λέγαμε, σταθερά ελαφρώς προς τα κάτω τις τελευταίες 2 μέρες, βρισκόμαστε, έχουμε μια ελπίδα, έχουμε μια ανάσα. Σήμερα στη χώρα λειτουργούν 624 ΜΕΘ για κορονοϊό και μόλις 114 είναι κενές. Στην Αττική από τις 214 κλίνες ΜΕΘ για κορονοϊό, κενές παραμένουν μόλις οι 53, ποσοστό 25%. Ο αριθμός των εισαγωγών θετικών περιστατικών έχει μειωθεί κατά 50% σε σχέση με την πιο προηγούμενη εφημερία. Μέχρι στιγμής έχουν εισαχθεί 17. Εχθές ξεκινήσαμε την εφημερία με 14 κενές. Έγινε μόνο μία εισαγωγή στη ΜΕΘ.
και μένουμε με 13 σκηνές. Χτες το βράδυ στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονταν 3.830 ασθενείς με κορονοϊό. Οι διασωληνωμένοι εκτοξεύτηκαν στους 465, ενώ 42 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. Τα βλέμματα ειδικών και κυβέρνησης είναι στραμμένα στην απόδοση των μέτρων του lockdown, με τα μηνύματα να είναι ελπιδοφόρα από την εξέταση των λιμάτων που τις προηγούμενες ημέρες έδειχναν μέχρι και 60.000 ενεργά κρούσματα στην Αττική. Είχαμε δει μια σταδιακή μείωση του υλικού φορτίου στα λίμματα. Είναι κάτω πλέον από τους 20.000 φορείς στο λεκανοπέδιο, είναι γύρω στους 15 νομίζω το χθεσινή μέτρηση. Όταν οι κρίσιμοι δείκτες των διασωληνωμένων και των θυμάτων το επιτρέψουν, το άνοιγμα της οικονομίας θα γίνει σταδιακά. Τα τελευταία που θα ανοίξουν θα είναι τα εστιατόρια και τα μπαρ και τα πρώτα που θα ανοίξουν θα είναι τα σχολεία και το λιανεμπόριο. Στόχος της κυβέρνησης και των υγειονομικών αρχών είναι το σταδιακό άνοιγμα πριν τα Χριστούγεννα με κανόνες και αποστάσεις. Όμως δεν είναι πιθανό να δούμε το άνοιγμα μπαρ και κέντρων διασκέδασης με όρθιους πελάτες, όπου δημιουργείται συγχρονισμός. Και μέχρι λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με την άρση, τη σταδιακή άρση του lockdown. Τα στοιχεία δείχνουν, κυρίες και κύριοι, ότι στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα επίσης τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας μεταφέρει την εικόνα. Νίκο. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, Λίνα, οι δύο αυτές συγκεκριμένες περιοχές μαζί με την περιοχή της Χαλανδρίτσας στην Αχαΐα έχουν μπει στο στόχαστρο των ειδικών, καθώς θεωρούνται ως οι κύριες πηγές του κορονοϊού στο νομό Αχαΐας. Μιλάμε για το κέντρο της Πάτρας, για την κάτω Αχαΐα και την Χαλανδρίτσα, εκεί που οι ειδικοί βλέπουν από τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και οι μεγαλύτερες πηγές διάδοσης του κορονοϊού στην Αχαΐα. Αυτό φαίνεται ότι αποτυπώνεται άλλωστε και στα νοσοκομεία της πόλης, όπου οι αριθμοί δείχνουν να υπάρχει μια σταθερή έτσι σχετικά παρουσία των ασθενών στις κλινικές. Όμως αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι έχουμε αρκετά εξιτήρια, ωστόσο έχουμε και αρκετές νέες εισαγωγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουμε 16 άτομα τα οποία νοσηλεύονται στην οφθαλμολογική κλινική, η οποία έχει μετατραπεί σε κλινική COVID, και η ΜΕΘ του Ρίου για τον κορονοϊό είναι γεμάτη και οι 6 κλίνες παραμένουν κατηλημένες. Ωστόσο υπάρχουν 6 ακόμα κλίνες έτοιμες να λειτουργήσουν εφόσον χρειαστεί ανάγκη, όπως επίσης και μία ακόμα κλινική για να νοσηλεύσει απλά περιστατικά για τον κορονοϊό. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που επικρατεί και στο άλλο μεγάλο νοσοκομείο της Πάτρας, το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Εκεί στην κλινική για τον COVID νοσηλεύονται 23 άτομα αυτή τη στιγμή και 4 άτομα στην μονάδα εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό, με 2 κρεβάτια να είναι ελεύθερα. Πάντως αυτό το οποίο τονίζουν από την 6η υγειονομική περιφέρεια είναι ότι η κατάσταση είναι ακόμα ελεγχόμενη, είναι διαχειρίσιμη, δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο συμβαίνει στην Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα είναι συνεχείς οι συσκέψεις, να σου πω, Λίνα, οι οποίες γίνονται από τις υγειονομικές αρχές με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να έχουμε αυστηρό έλεγχο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, προκειμένου να μην υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά στην κοινότητα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της εκπαίδευσης τι γίνεται. Είναι πρώτη μέρα τηλεκπαίδευσης σήμερα για τους μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων, με τα μαθήματα να ξεκινούν σε 50 λεπτά από τώρα. Μαθητές και γονείς έχουν ήδη ενημερωθεί για τη χρήση του συστήματος και το στοίχημα είναι, Αδαμαντία Λιόλιου, καλό μεσημέρι, να πάνε όλα καλά. Το διαδικτυακό κουδούνι, Λίνα, για τους μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων θα χτυπήσει στις 2:10. Θα πρέπει να πούμε πως το σχολικό πρόγραμμα για τους μαθητές του δημοτικού είναι 5 ώρα, από τις 2:10 μέχρι τις 5:20, ενώ για τους μαθητές του νηπιαγωγείου είναι 3 ώρο, δηλαδή από τις 2:10 μέχρι τις 4:20. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας προβλέπεται να είναι 30 λεπτά. Και να επισημάνουμε, Λίνα, επίσης πως ήδη η εταιρεία Cisco έχει εκδώσει κάποιες σχετικές οδηγίες μέσα σε ένα παραστατικό βίντεο για τους μαθητές, προκειμένου να εξοικειωθούν στην χρήση της πλατφόρμας WebEx. Θα πρέπει να σου πω πως γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να εξασφαλιστούν τα ηλεκτρονικά μέσα σε όσους μαθητές έχουν ανάγκη. Το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα ήδη έχει ενημερώσει ότι προβλέπεται να διανύμει κάποια tablets στα σχολεία με βάση τα κοινωνικά και τα οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν συλλέγονται στοιχεία από τους διευθυντές και το Σύλλογο των Διδασκών
προϊόντων. Να επισημάνουμε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες και από τους Δήμους για την εξασφάλιση των αντίστοιχων μέσων. Μάλιστα, ο παραλήπτης, δηλαδή ο γονέας, ο κηδεμόνας ή ο εκπαιδευτικός, όταν παραλάβει μια συσκευή, θα πρέπει να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση, κατά την οποία θα δεσμεύεται ότι υποχρεούται να επιστρέψει τη συσκευή όταν εκλείψει ο λόγος της χορήγησής της. Ενώ να επισημάνουμε πως και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, υποχρεούνται να πηγαίνουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, προκειμένου από εκεί να κάνουν τα διαδικτυακά μαθήματα χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Μάλιστα. Βέβαια, οι μαθητές μπορούν να συνδέονται όμως, Λίνα, από κινητό τηλέφωνο και από σταθερό, χωρίς χρέωση, όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα φυσικά είναι το να λειτουργήσει πολύ καλά το σύστημα. Το Υπουργείο έχει ενημερώσει πως έχει προβεί στην αναβάθμιση του πανελλήνιου σχολικού δικτύου, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά, και ότι συνεχώς κάνει προσπάθειες για την βελτίωση του συστήματος αυτού. Μάλιστα, έχει δώσει και αντίστοιχες νέες διευθύνσεις σε κάποιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν υποχρεωθεί να ενημερώσουν τους μαθητές γι' αυτό. Ενώ τέλος, να επισημάνουμε πως ήδη από τη Δευτέρα λειτουργεί και το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης για τους μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα νέα, κυρίες και κύριοι, από το πολυαναμενόμενο εμβόλιο τώρα. Άρχισε η διαδικασία εξέτασης της αίτησης της Moderna για διαδότηση του εμβολίου της κατά του κορονοϊού στη Γηρεά Ήπειρο, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Την ίδια ώρα, γεμάτα με ασθενείς COVID, κυρίες και κύριοι, είναι τα νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ οι εικόνες που έρχονται από τα νοσοκομεία της Ρωσίας είναι συγκλονιστικές. Οι εικόνες αυτές προέρχονται από νοσοκομείο στο Ουλιανόφσκ στη Ρωσία. Οι συνθήκες τρομακτικές. Είναι ο εφιάλτης του κορονοϊού. Άνθρωποι σε φορεία στιβαγμένοι στους διαδρόμους. Ασθενείς και θύματα σε διπλανά κρεβάτια στους θαλάμους. Οι εικόνες που καταφτάνουν καθημερινά από τα ρωσικά νεκροτομεία θυμίζουν ταινία τρόμου. Η σωρή των θυμάτων τυλιγμένες με σακούλες σκουπιδιών και σεντόνια, παρατημένες όπου υπάρχει ελάχιστος χώρος. 130,000 people who have died in Russia with COVID-19. Οι υγειονομικές αρχές στην Ιταλία είναι σαφείς. Αναπνευστήρες και εξοπλισμός υπάρχουν. Υπάρχει όμως και έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό. The problem we're facing is that only specialists can work inside intensive care units. That includes both specialized doctors and nurses. Η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τον Μάιο. 598 νεκροί σε μία μόλις ημέρα. Ο Βρετανικός τύπος κάνει λόγο για κυβερνητικό σχέδιο με μέχρι 4 οικογένειες στα οικογενειακά τραπέζια σε μία προσπάθεια να σωθούν τα Χριστούγεννα. Ο Γάλλος Υπουργός Υγείας είναι πιο μετριοπαθής. Je ne peux pas vous promettre, aujourd'hui que nous pourrons être rassemblés tous ensemble à n'importe quel endroit du pays, mais je le souhaite ardemment. Ξεκίνησε χθες το νέο ακόμα αυστηρότερο lockdown για την Αυστρία, με τους πολίτες να μετακινούνται μόνο για την αγορά τροφίμων και φαρμάκων. Für zweieinhalb Wochen ist das gesamte gesellschaftliche und öffentliche Leben heruntergefahren. Es ist ein ähnlich harter Lockdown wie im Frühling, mit dem Ziel, die Ansteckungszahlen in dieser Zeit massiv. Η Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας της Ελβετίας ανακοινώνει ότι η χώρα έχει συνολικά 876 μονάδες εντατικής θεραπείας, όλες γεμάτες. Δεν προβλέπεται να αδειάσουν σύντομα. Σοκαριστική πρόταση κορυφαίου Συμβούλου Δημόσιας Υγείας που ζητάει αρνητές του ιού να μην δικαιούνται κρεβάτι στις ΜΕΘ. Στη Γερμανία τώρα ξεκινούν, κυρίες και κύριοι, εμβολιασμοί μέσα στο Δεκέμβριο, πρώτα για τους υγειονομικούς και για τους άνω των 70 ετών. Ο Παντελής Βαλασόπουλος είναι μαζί μας και θα μας πει ποιο είναι το σχέδιο, Παντελή. Καλό μεσημέρι. Κάθε μέρα γίνονται γνωστά και περισσότερα για το σχέδιο εμβολιασμών στη Γερμανία, σε ολόκληρη, αλλά και ειδικότερα μαθαίνουμε τι θα γίνει εδώ στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας του Βερολίνου, οι εμβολιασμοί μπορεί να ξεκινήσουν και μέσα στο Δεκέμβριο. Χθες παρουσιάστηκαν τα 6 κέντρα μαζικών εμβολιασμών. Είναι κυρίως κλειστές μεγάλες αίθουσες σταδίων, αλλά και τα 2 παλιά αεροδρόμια. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας, όπως είπαμε, μπορεί να ξεκινήσουν μέσα το Δεκέμβριο. Αρχικά το Βερολίνο θα πάρει 400.000 δόσεις του εμβολίου και σύμφωνα με την ίδια Υπουργό, πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και όσοι είναι ηλικίας άνω των 70 ετών. Συνολικά, όλη η διαδικασία θα είναι 1/4, ο εμβολιασμός 2 λεπτά. Θα παίρνουν οι πολίτες τηλέφωνο, θα δηλώνονται σε μια λίστα και κατόπιν θα ειδοποιούνται πάλι τηλεφωνικά από τις αρχές να προσέλθουν στα κέντρα εμβολιασμού. Τώρα, η γερμανική εταιρεία CureVac, η οποία αναπτύσσει ένα νέο εμβόλιο, το οποίο υπήρξε συμφωνία, για το οποίο υπήρξε συμφωνία προχθές με την Κομισιόν για να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση 405 εκατομμύρια δόσεις, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει τα πάντα ώστε να επιταχύνει
την παραγωγή του εμβολίου. Θα συνεργαστεί, λέει, με άλλες εταιρείες έτσι ώστε μέχρι στο 2021 να έχουμε 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου του CureVac και όπως λέει το 2022 600 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Λίνα. Και εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021 να έχει εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο. Εκτεταμένα επεισόδια, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκαν χθες σε αρκετές περιοχές της χώρας με αφορμή την επέτειο για το Πολυτεχνείο. Αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες για αστυνομική βία μετά τη σύλληψη 24χρονου κάτω από το σπίτι του στα Σεπόλια. Τι κάνετε εδώ, Μέλη! Αστυνομικοί συλλαμβάνουν 24χρονο κάτω από το σπίτι του στα Σεπόλια. Είχαν προηγηθεί συμπλοκές στο σταθμό μετρό Σεπολίων όταν σύμφωνα με την αστυνομία ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς της ομάδας δράση πετώντας εναντίον τους πέτρες. Είσαι καλά, ρε! Οι αστυνομικοί βγάζουν από την είσοδο της πολυκατοικίας τον 24χρονο. Άτομα από τη γειτονιά και μέλη της οικογένειας του νεαρού αντιδρούν. Η ένταση συνεχίζεται στο αστυνομικό τμήμα Κολονού. Την ώρα που οι αστυνομικοί περνούσαν χειροπέδες στον 55χρονο πατέρα του συλληφθέντα, ο ίδιος ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να διακομιστεί επιγόντως τον ευαγγελισμό με ισχυμικό επεισόδιο. Κάνε πιο πίσω, άνθρωπέ μου! Η οικογένειά του καταγγέλει πως ο 55χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους αστυνομικούς. Μετά τη σύλληψη του 24χρονου, ομάδα 40 περίπου ατόμων, μεταξύ των οποίων και οικεία του πρόσωπα, μετέβησαν έξω από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου προπυλάκησαν, εξύβρισαν και επιχείρησαν να τραυματίσουν με χρήση σωματικής βίας και πετώντας μεταλλικά αντικείμενα τους παρευρισκόμενους αστυνομικούς. Λίγες ώρες νωρίτερα ένταση επικράτησε και στην πορεία του ΚΚΕ, όταν συγκεντρωμένοι έφτασαν στα προπύλαια, ανακόπηκαν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι διαδηλωτές αποθήθηκαν από τα οχήματα εκτόξευσης νερού της ελληνικής αστυνομίας, ενώ έγινε και εκτεταμένη χρήση χημικών. Σ' άλλο προκάλεσε το πρόστιμο που κόπηκε σε μια κυρία που πήγε να αφήσει λίγα λουλούδια στην πύλη του Πολυτεχνείου. Να βάλω κηδί, μετάβαση κηδεία, μετάβαση μνημόσυνο. Τι ακριβώς έπρεπε να βάλω? Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επικοινώνησε σήμερα με τη γυναίκα και εκδήλωσε την πρόθεσή του να καλύψει το ποσό του προστίμου. Πραγματικά. Με προσωπική παρέμβαση του κυρίου αρχηγού αργά χθες το βράδυ, το συγκεκριμένο πρόστιμο δεν θα βεβαιωθεί. Ένταση και μικροεπισόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της πορείας για το Πολυτεχνείο. Αργότερα το βράδυ άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης Σικαιών, διαφεύγοντας στη συνέχεια στα στενά της περιοχής. Ένταση σημειώθηκε και στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν και τραυματίες. Μέσα από σούπερ μάρκετ πραγματοποιούν προσαγωγές οι αστυνομικές δυνάμεις στην Πάτρα. Νωρίτερα άγνωστοι είχαν πυρπολήσει κάδους σε κεντρικό σημείο της πόλης και στη συνέχεια κατέφυγαν στο κατάστημα. Και στον εισαγγελέα οδηγούνται οι συλληφθέντες της χθεσινής ημέρας. Πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Γαλάρη που έχει το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο έφτασαν στα δικαστήρια οι πέντε συλληφθέντες. Αυτή την ώρα, Λίνα, βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, ο οποίος και θα κρίνει αν θα πρέπει να τους ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν αντιασφυξιογόνες μάσκες σε κράνη και στυλάρια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι είχε συμμετοχή στον επαναστατικό αγώνα, έχει καταδικαστεί για αυτή την υπόθεση. Τώρα, το δεύτερο άτομο το οποίο έχει προσαχθεί στον εισαγγελέα είναι ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη έξω από το σπίτι του στα Σεπόλια, καθώς φέρεται να πετούσε πέτρες στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Ενώπιον του εισαγγελέα έχει προσαχθεί και η αδελφή του, αλλά και δύο φίλοι του, οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα, όπου είχαν πάει προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την σύλληψη του 24χρονου. Οι αστυνομικοί λένε ότι προκάλεσαν επεισόδια και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν. Λίνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Και έχουμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, μία ημέρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις απαγορευμένες λόγω πανδημίας πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Η κυβέρνηση επιμένει ότι έδειξε τη μέγιστη ανοχή, επιτρέποντας τους φορείς να αποτίσουν φόρο τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου με πολιτικές εκδηλώσεις για προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
Διαπαγόρευση των συναθρήσεων κατά χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας με την ηχηρή παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων προκαλούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έδειξε την απαιτούμενη ανοχή, καθώς επέτρεψε στους φορείς να πραγματοποιήσουν πολιτικές εκδηλώσεις, όχι όμως και πορεία. Την ώρα που έχουμε 95% μεθ καλυμμένες, μια πολιτική παράταξη, για τους λόγους που αυτή γνωρίζει και όχι εγώ, όχι ο κάθε πολίτης, πραγματοποιεί συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης με 1.500 άτομα. Με δική μου εντολή, με εντολή του κέντρου επιχειρήσεων, ο αξιωματικός που ήταν εκεί παρόν, διαμεσολαβητής, ζητούσε από την ηγεσία της συγκέντρωσης αυτής να αποχωρήσουν, να διαλυθούν. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη ποτέ και δεν θα συνέβαινε ποτέ. Τα κόμματα της αριστεράς βάλουν κατά της κυβέρνησης. Υποστηρίζουν ότι πίσω από την απαγόρευση κρύβεται η αδυναμία της να διαχειριστεί την πανδημία. Το Πολυτεχνείο δεν είναι μνημόσυνο, κύριε Παυλόπουλε. Κάθε φορά, κάθε χρονιά έχει τα δικά της μηνύματα. Το μήνυμα λοιπόν φέτος ήταν αυτό. Η απέτηση του λαού μας να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού που η κυβέρνηση αρνείται να τα πάρει. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελαν την όξυνση για να αποπροσανατολιστεί το κλίμα από την κρίση που περνάει η χώρα μας, που είναι και υγειονομική. Η απαγόρευση έγινε ακριβώς επειδή κάποιοι θελήσανε να παίξουν επαναστατική γυμναστική, να κάνουν επαναστατική γυμναστική. Και είχαν πει ότι θα κατέβουν. Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αριστεράς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Προχθές είχαμε 70 νεκρούς σε μία μέρα. Έχουμε πάνω από 400 διασωληνωμένους. Και είναι δυνατόν να συζητάμε με αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που ζει η χώρα μας για το αν έπρεπε να μετατρέψουμε ακριβώς χθεσινή ημέρα σε μία υγειονομική βόμβα για τη χώρα. Περιμέναμε έστω και την τελευταία στιγμή μία στάση ευθύνης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν να μιλάτε για νεκρούς όταν εσείς αφήσατε τον κόσμο και αφήνετε τον κόσμο να πακτώνεται στις κοινωνίες, όταν εγκαταλείψατε πλήρως το σύστημα υγείας? Στο Αμπουντάμπι βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο την ενίσχυση του άξονα Ελλάδας, Αιγύπτου, Ισραήλ και Εμμυράτων, των χωρών της Μέσης Ανατολής, που εναντιώνονται στα επεκτακτικά σχέδια του Ταγί Περντογάν. Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύεται από κλιμάκιο υπουργών που θα υπογράψουν αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες. Άξονα ισχύως και ασφάλειας διαμορφώνει η Αθήνα με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαμορφώνουν πια ένα πλαίσιο μιας στρατηγικής συμμαχίας, η οποία εκτείνεται όχι μόνο στους τομείς της οικονομικής συνεργασίας, αλλά και στους τομείς της συνεργασίας, στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική. Στον αντίποδα της επιρροής που επιδιώκει να αποκτήσει Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Αραβικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός εν μέσω περιορισμών λόγω καραντίνας επισκέπτεται το Αμπουντάμπι, συνοδευόμενος από υπουργικό κλιμάκιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα συναντάται με το διάδοχο του θρόνου για να επισφραγίσει με συμφωνία την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και των επενδύσεων. Δύο χώρες μας αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την ίδια οπτική γωνία. Παραμένουν προσιλωμένες στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και στον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Στον αντίποδο, Ταγί Περντογάν επιμένει στην οδό των προκλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συνεχίζει τις παράνομες έρευνες σε μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά και της Κύπρου, απειλώντας να προχωρήσει σε οριστική διχοτόμηση του νησιού. Ρουμ Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumları sebebiyle artık yeniden konuşulması, tartışılması, müzakeresi anlamsız hale gelen hususları bir kenara bırakarak yeni bir gelecek inşası için hep beraber kolları sıvıyoruz. Οι τουρκικές προκλήσεις προκαλούν ενόχληση στην Αθήνα αλλά και εκνευρισμό και στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών και πάλι αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης θα μιλήσουν για την Τουρκία και τα όσα κάνει εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Ζωζέ Μπορέλ, με επιστολή του προς τον Νίκο Δένδια, τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προστατεύει τα συμφέροντα των κρατών μελών της με όλα τα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Απειλή, ωστόσο, ουδόλως ενοχλεί το κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν. Yunanistan'dan mı izin alacaktık? Biz 46 yıldır kilitli olan Maraş'ta piknik yapmak için üzüntüsünü paylaşan
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell'den mi vize isteyecektik? Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά τις ευρωπαϊκές απειλές και από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος κάνει διπλωματική ρελάνς με προφανή στόχο να κρατηθεί η Τουρκία κοντά στη Ρωσία, δίνοντάς τη Θανάση Αυγερινέ, καλό μεσημέρι, έναν συμπληρωματικό ρόλο στον Κάφκασο. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πολλά ενδιαφέροντα είπε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος πιέζεται εμφανώς για εξηγήσεις από τη ρωσική και την αρμενική κοινή γνώμη, ειδικά σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας. Αποκαλύπτοντας λοιπόν το παρασκήνιο της συμφωνίας που έφερε η ειρήνη στο Καραμπάχ, ο Πούτιν είπε ότι κατάφερε να πείσει Ερντογάν και Μπακού ότι δεν πρέπει να εμφανιστεί τουρκικό στρατός στη γραμμή της αντιπαράστασης, γιατί είναι υπαρκτές οι μνήμες της αρμενικής γενοκτονίας. Γι' αυτό κατά τη Μόσχα θα υπάρχει μόνο ρωσικό ειρηνευτικό σώμα στο Καραμπάχ και Τούρκοι παρατηρητές δίπλα στο Αζερβαϊτζάν. Την ίδια στιγμή αναγνώρισε έναν αναπόφευκτο, όπως είπε, ρόλο στην Τουρκία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον ένα κυρίαρχο κράτος, το Αζερβαϊτζάν, την επιλέγει ως σύμμαχο. Η φράση που σίγουρα θα προκαλέσει συζητήσεις είναι ότι η Τουρκία αποτιμάται ποικιλοτρόπω σε διάφορες χώρες, αλλά δεν μπορεί να κατηγορηθεί για παραβίαση του διεθνούς δικαίου στο Καραμπάχ. Εδώ υπάρχει αντίφαση και με τις θέσεις της Μόσχας μέχρι σήμερα, γιατί όλοι μιλούσαν για τους τζιχαντιστές που μεταφέρονται από τη Συρία. Θα δούμε πώς θα το εξηγήσουν. Ο Ρώσος ηγέτης επιβεβαίωσε εμέσως πλην σαφώς ότι η Αρμενία πήρε από τη Ρωσία όση στρατιωτική βοήθεια ζήτησε σε όπλα και πολεμοφόδια. Αλλά η Μόσχα έσφαξε με το γάτι τον Αρμένιο πρωθυπουργό, τον Πασινιάν, λέγοντας ότι δεν είναι μεν προδότης, αλλά έκανε λάθος γιατί δεν υποχώρησε νωρίτερα με την εγγύηση των Ρώσων, όταν δεν είχε χαθεί παρά ελάχιστο έδαφος στο Καραμπάχ. Υπονοούν διπλωματικές πηγές ρωσικές ότι ο Πασινιάν παρακινούνταν από την Ουάσιγκτον να προχωρήσει. Ο Πούτιν μάλιστα το φιλοσόφησε γενικότερα, λέγοντας ότι όπως η Ευρώπη έφερε παράδειγμα τη Γαλλία και τη Γερμανία που πολεμούσαν επί μεγάλη χρονική περίοδο, σήμερα συνεργάζονται, αφήνοντας λοιπόν ένα υπονοούμενο ότι αυτό είναι το όραμα της Μόσχας, συνεργασία με σεβασμό του εταίρου αντί για πόλεμο, που καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ο Πούτιν κάνει ό,τι μπορεί εν ώψη και των αλλαγών στην Ουάσιγκτον για να κρατήσει την Τουρκία κοντά στη Ρωσία. Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Οι φθινοπορεινές προβλέψεις της Κομισιόν, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζονται σήμερα στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα έχουμε την 8η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία. Η Μαρία Ψαρά στη σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Θετική είναι η 8η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Λίνα, το πιο σημαντικό είναι ότι ανοίγει το δρόμο για το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης των 767 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που παρακρατούν ξένες τράπεζες. Η απόφαση για την εκταμείευση αυτή θα ληφθεί στις 30 Νοεμβρίου στο Eurogroup των Υπουργών της Ευρωζώνης. Όμως, σε συμπληρωματικές εκθέσεις με την 8η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας αναφέρονται κάποιοι αστερίσκοι για την ελληνική οικονομία, όπως ας πούμε για υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως όσον αφορά το υψηλό δημόσιο χρέος, αλλά και το υψηλό ποσοστό των κόκκινων δανείων. Λίνα, η Κομισιόν έχει λάβει υπόψη της την κατάσταση με τον κορονοϊό, λέει ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να αργούν, αλλά γιατί χρειάζεται να αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες. Σημαντική ένεση ρευστότητας και βοήθειας θα είναι η εκταμείευση των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης από τον κορονοϊό. Όμως, Λίνα, τα χρήματα αυτά θα αργήσουν να φτάσουν στην Ελλάδα και στα άλλα κρατημέλη, γιατί Ουγγαρία και Πολωνία μπλοκάρουν την τελική έγκριση της συμφωνίας, επειδή η εκταμείευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων συνδέθηκε με το κράτος δικαίου, ένα πεδίο στο οποίο δεν τα πάνε και πολύ καλά αυτές οι δύο χώρες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της οικονομίας και πάμε να δούμε πώς θα αυξηθούν οι αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από τον Ιανουάριο μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ο Γιάννης Φόσκολος θα μας πει με παραδείγματα τι προβλέπει η σχετική διάταξη, Γιάννη, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Και πάμε να δούμε τι αποτελέσματα επιφέρει στους καθαρούς μισθούς των εργαζομένων και στην επιβάρυνση των εργοδοτών. Έχουμε μία αύξηση κατά 8 ευρώ το μήνα στον κατώτατο μισθό, ο οποίος σε καθαρή βάση αυξάνεται από τα 550 στα 558 ευρώ.
Για μισθούς της τάξης των 1.000 ευρώ έχουμε μία αύξηση της τάξης των 12 ευρώ, καθώς σε καθαρή βάση το ποσό που θα εισπράττει ο εργαζόμενος αυξάνεται από τα 846 στα 858 ευρώ. Και για μισθούς της τάξης των 2.000 ευρώ, η αύξηση φτάνει για τον εργαζόμενο στα 24 ευρώ, καθώς αυξάνεται ο καθαρός μισθός στα 1.717 από τα 1.693 ευρώ. Αντίστοιχα, για τον εργοδότη, η μηνιαία επιβάρυνση μειώνεται κατά 12 ευρώ στον κατώτατο μισθό, καθώς μειώνεται στα 796 από τα 808 ευρώ. Κατά 18 ευρώ για μεικτούς μισθούς της τάξης των 1.000 ευρώ, πέφτει η μηνιαία επιβάρυνση του εργοδότη στα 1.225 από 1.243 ευρώ και κατά 35 ευρώ σε μεικτούς μισθούς της τάξης των 2.000 ευρώ. Να πούμε πως το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η ρύθμιση των οφειλών της πρώτης καραντίνας σε 12 άτοκες ή 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5% για επαγγελματίες και εργοδότες για τους οποίους ανεστάλλει η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών την περίοδο Φεβρουάριος-Μάιος. Η ελάχιστη δόση θα είναι 50 ευρώ και η αίτηση υπαγωγής μπορεί να γίνει έως 31 Ιουλίου του 2021. Υπάρχει επίσης δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη στις 120 δόσεις για όσους έχασαν τη ρύθμιση από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο, αρκεί να πληρώσουν μία μηνιαία δόση έως και τα τέλη Νοεμβρίου. Και τέλος να πούμε πως υπάρχει και ένα εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ, το οποίο θα δοθεί σε 75.000 μηχανικούς δικηγόρους και οικονομολόγους το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter ακόμα μία απόλυση στελέχους από το επιτελείο του. Αυτή τη φορά καθαίρεσε τον διευθυντή της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί νοθείας. Την ίδια ώρα, ο απερχόμενος πρόεδρος συνεχίζει να διχάζει ακόμα και το ίδιο του το κόμμα, με την απόφασή του να αποσύρει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες από το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ο διχασμός που επικρατεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ αποτυπώνεται ανάγλυφα από τις αντιδράσεις στο άκουσμα της απόφασης για απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από Ιράκ και Αφγανιστάν. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρόεδρου συμφωνεί. 4 years ago, President Trump ran on a promise to put a stop to America's endless wars. Today, it's just announced that the Pentagon. President Trump is keeping that promise to the American people. Ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της Γερουσίας μιλά για μια άκρως επικίνδυνη κίνηση. A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now would hurt our allies and delight the people who wish us harm. Την ώρα που ο στενός κύκλος του απερχόμενου Προέδρου εμφανίζεται να παίρνει αποστάσεις όλο και πιο ανοιχτά από τις αποφάσεις του, ο ίδιος ο Τραμπ συνεχίζει να ξυλώνει στελέχη από κρίσιμες υπηρεσίες. Τελευταίο θύμα του, ο Chris Krebs. Ο άνθρωπος που είχε υπό την εποπτεία του την ηλεκτρονική ασφάλεια των εκλογών. Από την πλευρά του, ο εκλεγμένος πρόεδρος Biden συνεχίζει τις επαφές με στελέχη, προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των εξελίξεων. Το μήνυμα του 46ου Προέδρου, σαφές. My basic message, America's back, and it's no longer America alone. Στο εκλογικό μέτωπο, η πολιτεία της Τζόρτζια έχει σχεδόν ολοκληρώσει την επανακαταμέτρηση των ψήφων, με τον αμερικανικό τύπο να μιλά για ίδιο αποτέλεσμα. Σήμερα το δικαστήριο στην Πενσιλβάνια θα αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί το αίτημα Τραμπ για επανέλεγχο. Ο δικηγόρος του απερχόμενου Προέδρου ξεκαθαρίζει πάντως πως η μάχη μόλις άρχισε. Με την κυβέρνηση Τραμπ να αποσυντίθεται, η χώρα εξακολουθεί να παλεύει καθημερινά με τον κορονοϊό. Τα κρούσματα δεκάδες χιλιάδες την ημέρα. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ αδειάζουν και τα νοσοκομεία ασφικτιούν. Θα μείνουμε σε ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Επίθεση με ρουκέτες στην Αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη αργά χθες το βράδυ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός μικρού παιδιού και τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών. Στην Κεντρική Αμερική, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από τον καταστροφικό τυφώνα.
7 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν χθες βράδυ στη Βαγδάτη με κύριο στόχο την Αμερικανική πρεσβεία. Σύμφωνα με τον Ιρακινό στρατό, 4 ρουκέτες έπεσαν αρχικά στη λεγόμενη πράσινη ζώνη, όπου βρίσκεται το κτίριο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ άλλες 3 έπεσαν σε συνοικίες της Ιρακινής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα μικρό κορίτσι να χάσει τη ζωή του και άλλοι 5 άμαχοι να τραυματιστούν. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε 2 ώρες μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον Ιρακινό Πρωθυπουργό Μουσταφά Αλ Καντίμι για την απόσυρση 500 Αμερικανών στρατιωτικών από το Ιράκ. Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο τυφώνας Γιώτα στην Κεντρική Αμερική, με εκτεταμένες καταστροφές αλλά και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Συνολικά τουλάχιστον 9 είναι οι νεκροί και χιλιάδες οι τραυματίες και οι εκτοπισμένοι. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Νικαράγουα, ανάμεσά τους 2 παιδιά, 1 στον Παναμά και 2 στην Κολομβία. Bueno, no morí de vaina porque, bueno, me salvé porque tuve suerte, pero la vaina estuvo muy cruel aquí y todo se fue. Η πόλη Μπίλουι, όπως είναι γνωστό το Πουέρτο Καμπέθα, σημαντικό λιμάνι στις ακτές στην Καραϊβική, αλλά και το Ρίο Μπλάνκο, χτυπήθηκαν σκληρά από τις καταρακτώδεις βροχές και τους χυμάρους, υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ χιλιάδες κάτοικοι εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι χωρίς πόσιμο νερό και χωρίς ηλεκτροδότηση. Εξασθενημένος πλέον σε τροπική καταιγίδα, ο τυφώνας Γιώτα πλήττει την Ονδούρα στην περιφέρεια Παραΐσο και το Ελ Σαλβαδόρ. Στο νοσοκομείο Ριουνίτη στην Ανκόνα, την ώρα που η ομάδα των χειρουργών πραγματοποιούσε την πολύωρη επέμβαση αφαίρεσης ενός διπλού όγκου στο νοτιέο μυελό ενός 10χρονου αγοριού, ο μοριακός βιολόγος και μουσικός Εμιλιάνο Τόσο έπαιζε μουσική στο πιάνο που είχε τοποθετηθεί μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου. Σε μια συχνότητα που έχει αποδειχθεί πως έχει θεραπευτική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Παρότι ο 10χρονος βρισκόταν υπό πλήρη αναισθησία, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλός του ανταποκρινόταν στο ακουστικό ερέθισμα της μουσικής, κάτι που χαρακτήρισαν πολύ συναρπαστικό. Το αγοράκι είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει χωρίς επιπλοκές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.